smell are coming from the wastewater. We cannot now demonstrate the fording. The results, this has already made a run from yesterday. This is what comes out. This is what we have also given you in the small plastic bags, in the small bins we have distributed. This is a bit put out. Στα πλαίσια του πιλωτικού προγράμματος Waste for Think, είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν 4 δήμοι από την Νότια Ευρώπη, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα. Από πλευράς Ελλάδας συμμετέχει το Χαλάνδρη και ιδιαίτερα στο Δήμο μας κάνουμε μια καινοτόμα διαχείριση στα απόβλητα κουζίνας. Συλλέγονται αυτά σε ειδικούς κάδους μετά από ενημέρωση των συμμετεχόντων και με περιορισμένη πρόσβαση, δηλαδή έχουν κλειδάκι για να μπορούν να ανοίξουν τον κάδο όπου τα αναποθέτουμε. Τα φέρνουμε εδώ στον ξεραντήρα τεμαχιστή, όπου μειώνεται το βάρος στο 1/5 και παράγεται ένα υλικό το οποίο το λέμε φόρμπι, δηλαδή Food Residue Biomass, βιομάζα υπολοιμάτων τροφών, το οποίο είναι ομοιογενές υλικό. Δεν αποδομείται εύκολα, δηλαδή παραμένει, μπορεί κανείς να το κρατήσει για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα και να το αξιοποιήσει μετά στη συνέχεια με διαφορετικούς εναλλακτικούς τρόπους. Το υλικό αυτό δεν μυρίζει καθόλου. Έχουμε αποθηκεύσει τέτοιο υλικό για πάνω από χρόνο χωρίς να έχει χαλάσει και χωρίς να μυρίζει. Και στη συνέχεια μπορεί αυτό να αξιοποιηθεί για παραγωγή βιοαερίου, για παραγωγή pellets, για παραγωγή βιοεθανόλης και άλλων χρήσιμων υλικών. Μελλοντικά θα δείξουμε πώς μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει το βιοαέριο το οποίο παράγεται με αυτόν τον τρόπο για να κινήσει το ίδιο το απορριμματοφόρο του Δήμου σε μια ένδειξη κυκλικής οικονομίας.